Σήμερα θα σου δείξω πώς να κάνεις μία κοντομάνικη μπλούζα να την κάνεις σαμάνικη. Αυτές τις μπλούζες τις φοράνε οι άντρες μου στο μαγαζί και οι υπάλληλοι, στο καλοκαιρινό μαγαζί, και τώρα έχει πιάσει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε πρέπει να τις κάνουμε μάνικες. Τις γυρνάω από την ανάποδη, ισιώνουμε το μανίκι σωστά, έτσι. Παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ψαλίδι. Εγώ έχω ένα ψαλίδι της Singer. Βάζουμε ακριβώς το ίδιο σημείο εδώ τη ραφή, ο κοπτεράπτης να είναι σωστός. Και παίρνουμε και την κόβουμε και την κάνουμε μανίκι, την κάνουμε σύριζα. Για να έχουμε και καμιά μπλούζα λίγο πιο δροσερή για αυτές τις μέρες τις δύσκολες που κάνει πάρα πολύ ζέστη. Κάνουμε το ίδιο και στο άλλο μανίκι. Το ισιώνουμε σωστά. Βασικό αυτό, για να βγει σωστό το μπλουζάκι. Είναι καινούργιες οι μπλούζες, αλλά είπαμε να κάνω καμία έτσι αμάνικη για να μην καίγονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες η ζέστη είναι αφόρητη. Λοιπόν, εδώ έγινε ωραίο το σχέδιο. Έγινε έτσι, πολύ ωραίες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο λαιμός είναι το πιο ζεστό σημείο. Οπότε θα το κόψω και το λαιμό. Κρίμα δηλαδή, γιατί ο λαιμός το χαρίζει πάρα πολύ. Κόβουμε πρώτα την ταμπελίτσα. Μετά κεντράρουμε εδώ έτσι τη ραφή αυτή. Έτσι νομίζω το καταλαβαίνεις πως γίνεται. Το ξαπλώνουμε σωστά. Και κόβουμε και το λαιμό, για να γίνει ακόμη πιο δροσερή η μπλούζα. Καλά είναι να μην το σταματήσει το κόψιμο, να το κάνεις μία και έξω για να μην σου κάνει ψαλιδιά. Θέλει λίγο να πιάνει το χέρι σου. Και έγινε η μπλούζα αμάνικη. Να τη. Έτοιμη μπλούζα. Πολύ ωραία. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τέλεια. Τώρα δεν θα καίγονται. Δοκίμασέ το στα μπλουζάκια που σε ζεσταίνουν και αν έχεις κάποιο πρόβλημα, στείλε μου μήνυμα. Εγώ θα σε βοηθήσω.